καρδιά μου και σπάει. Που άλλος στα αστέρια σε πάει. Όταν εσύ το κοιτάς, σου χαμογελάει. Δήμας μαζί μας. Ραγίζει η καρδιά μου και σπάει. Που άλλος στα αστέρια σε πάει. Όταν εσύ το κοιτάς, σου χαμογελάει. Ραγίζει η καρδιά μου και σπάει. Έχεις κάνει χαμό. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει αγάπη, μεγάλη παρέα και μεγάλη αγκαλιά. Τι ετοιμάζεις τώρα, τι είναι το καινούριο? Το καινούριο λέγεται Ο Βασιλιάς του Κόσμου, σε μουσική του Κωνσταντίνου Πατζή, στίχους δικούς μου και παραγωγή του φίλου μου και συνεργάτη Ανδρέα Γιατράκου. Έχει πάει πάρα πολύ καλά από το Καλημέρα. Και όχι μόνο στις θεάσεις στο YouTube, αλλά και στο μαγαζί. Κάθε φορά που το λέω, βλέπω τις αντιδράσεις και χαίρομαι. Κοίτανε, είμαι ο Βασιλιάς του Κόσμου. Είσαι τώρα και το καλοκαίρι τι ετοιμάζεις? Είμαι σε περιοδεία και για πρώτη φορά θέλω να πω ότι θα είμαι στη Μύκονο όλο το καλοκαίρι. Wow. Θα χαρώ να σας δω, να περάσουμε όμορφα στο Μύκονος Μπαρ. Ναι. Και θα είμαστε πρώτο Θεός όλο το καλοκαίρι. Μόνο που σε βλέπω λιώνω και εγώ με για σένα σ' όλους το δηλώνω. Πώς έγινε το μπαμ με σένα ρε παιδί μου, ενώ έχεις γράψει για κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, ξαφνικά έγινε το μπαμ? Κοίταξε, πίσω από μια επιτυχία κρύβεται πάρα πάρα πολύ δουλειά. Το μπαμ γίνεται όταν κάνεις κάτι καινούριο, κάτι πρωτοποριακό. Εν προκειμένου, με το συνεργάτη μου τον Ανδρέα τον Γιατράκο, κάναμε, θεωρώ, ένα καινούριο ήχο. Δηλαδή, λαϊκό στίχο, πιο ερωτικό, με στοιχεία τραπ που λέμε, δυτικότροπα. Κι αν θες, πες το όνομά σου, κι αν θες, όλα δικά σου. Οι θαυμάστριες τι λένε? Οι θαυμάστριες, η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ όμορφες και έντονες αντιδράσεις. Πες μου τις έντονες, πες μου τις έντονες. Οι έντονες είναι να εισβάλλουν στον χώρο στον οποίο εγώ μπορεί να ξεκουράζομαι. Είναι να υπάρξει μια έτσι... Πού φτάνουν, αυτό θέλω να μου πεις. Φτάνουν στο να σου λένε ευθέως ότι θέλω να είμαι μαζί σου, ότι θέλω να κάνω πράγματα που δεν τα έχω ξανακάνει και χίλια δυο άλλα. Θέλω να κάνω ως μέρωτα μαζί σου. Αυτό είναι, εντάξει, κάτι σύνηθες. Δεν είναι κάτι παράξενο πια. Τα ρούχα τα βγάζουνε. Δυστυχώς έχει συμβεί και αυτό. Έχεις κάποια δύσκολη στιγμή που σε συγκλώνησε? Η απώλεια του πατέρα μου, η ξαφνική απώλεια του πατέρα μου, όπου τρεις τα μεσάνυχτα τον είχα δει να είναι όρθιος και το πρωί μου είπαν ότι έφυγε. Έτσι, από ανακοπή. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί πώς, να... πού τον είδες εσύ, πώς... Ήμουνα στη Μυτιλίνη, δεν το έχω πει ποτέ ακριβώς πώς έχει γίνει. Ήμουν στη Μυτιλίνη και είχε μια διαθεσία. Στις 3 τα μεσάνυχτα, το θυμάμαι. Είχα δει το φως στο μπάνιο. Λέω εντάξει, δεν είναι τίποτα. Το πρωί άκουγα φωνές ότι Βασίλη, πρέπει να πας στο νοσοκομείο, είναι ο πατέρας σου. Πάλι δεν είχα συνειδητοποιήσει κάτι. Λέω, ξέρεις, θα είναι κάτι εφήμερο, θα περάσει, περαστικό. Και μόλις πήγα και είδα την εικόνα 5 γιατρών να βγαίνει έξω και τη μητέρα μου να κλαίει και να βλέπω μια γυναίκα με ένα άλλο πρόσωπο. Κατάλαβα ότι είχε συμβεί. Εκεί ένιωσα ότι είναι όλα πάνω μου. Εκεί άλλαξα. Άλλαξα. Τι εννοείς άλλαξες, Βασίλη? Άλλαξα ως προς τις ευθύνες μου, ως προς την ελευθερία που είχα. Έγινα άνδρας. Νομίζω ότι άνδρας γίνεσαι όταν δεν έχεις τον μπαμπά σου. Γιατί όσο χρόνο γεννάσαι, όσο ετών γεννάσαι, όταν είναι ο μπαμπάς είναι ο μεγάλος. Είναι ο μάγκας από πάνω. Πολύ καλό παιδί, χαμηλό τόνο. Και εμείς μάθαμε τώρα το τραγούδι αυτό, αλλά αυτός πολλά χρόνια έχει γράψει για πολλούς καλλιτέχνες. Για Νότι Σφακιανάκη ξέρω ότι έχει γράψει τραγούδια. Είναι από τις παρουσίες που είναι χρόνια και το παλεύει. Εγώ σοκαρίστηκα με την ιστορία με τον πατέρα του. Είναι δεν κάτι το οποίο αυτό. συμβαίνει γύρω μας. Να μην συμβεί σε κανέναν αυτό το ξαφνικό, δηλαδή να σε δω το πρωί και έξω και μακριά, μετά να. Σε οριμάζει πολύ αυτό ρε Σάσα. Δηλαδή είναι ότι ξαφνικά μεγαλώνει, ξαφνικά βρέθηκε εκείνο με τον άντρα τη οικογένεια και είναι το λιγότερο σοκαριστικό. Εγώ πιστεύω ότι εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Ότι αναθεωρεί τα πάντα.
Τα πάντα. Γενικά τα απότομα. Δεν ξέρουμε όλοι ότι θα συμβεί κάποια στιγμή, ρε παιδί. Όχι, δεν περιμένει ο Σιβή ότι θα ξυπνήσει ένα πρωί. Όχι ένα πρωί, ξέρει. Αν δεν πεθάνει κάποιο που κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε. Και άλλο να ξυπνήσει το πρωί, να δει κάποιο δικό σου πρόσωπο και να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε ότι δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι σοκαριστικό. Είναι. Και πέρα από το ότι είναι το σοκαριστικό το πώ συμβαίνει, είναι το ότι ξαφνικά όταν χάνει το γονιό σου, όπω είναι ο πατέρα σου, για παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση, εκεί νομίζω μεγαλώνει. Εκεί ξαφνικά βλέπει ότι δεν είσαι παιδί. Εκεί είναι που γυρίζει όλη αυτό σου ζωή. Αυτό είπε ότι έγινε άντρα μετά από αυτό. Σου είχε συμβεί να χάσει κάποιο άνθρωπο ξαφνικά. Έχω χάσει ξαφνικά. Έχουμε χάσει τη γιαγιά μου. Ήταν πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά ήταν ξαφνικό. Και πάντα είναι πολύ σκληρό. Και πάντα αναθεωρεί και λε, γιατί δεν έκανα πράγματα που θέλω να κάνω.